Ένα κεντρικό σημείο, αγαπητοί μου, της σημερινής ευαγγελικής περικοπής ήταν το εξής. «Καγώ», λέγει ο Κύριος, «εάν υψωθώ επ' της γης, πάντας ελκύσω προς εμαυτόν. Τούτο δε έλεγε σημαίνον ποιο θανάτο έμελεν αποθνίσκην». Απήγγισε δε αυτό ο όχλος. Εμείς ακούσαμε εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα, και πώς συλλέγεις ότι δι υψωθήνε τον Υιόν του ανθρώπου? Τι σε αστινούτος ο Υιός του ανθρώπου? Δηλαδή, και εγώ, λέει ο Κύριος, εάν υψωθώ από την γη, όλους θα σας προσελκύσω προς τον εαυτόν μου. Τούτο δε έλεγε, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, σημαίνοντας με ποιο θάνατο επρόκειτο να πεθάνει, διότι ύψωσε σημαίνει σταυρός. Τότε απήντησε εις τον Κύριον όχλος: «Εμείς έχουμε ακούσει από τον νόμο ότι ο Χριστός δεν πεθαίνει, αλλά μένει εις τον αιώνα. Και πώς συλλέγεις ότι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή να σταυρωθεί? Ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου?» Βέβαια, ο λαός πράγματι ήκουε στην συναγωγή, βιβλία δεν υπήρχαν στα χέρια του λαού, αλλά άκουγε όμως στη συναγωγή το μήνυμα περί του Μεσσίου, και ότι, όπως τουλάχιστον ανεγινώσκετο η Παλαιά Διαθήκη, ότι θα ήταν ο Μεσσίας και παθητός και ενδοξός. Προσέξτε, και παθητός και ένδοξος. Δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐου για να αντιληφθούμε ότι ο Μεσσίας θα ήταν και τα δυο. Όμως, ο λαός αυτό, κατά έναν περίεργο τρόπο, ευρισκόμενος κάτω από μια ψυχολογία αλλεπαλλήλων ξενικών κατοχών και κατακτήσεων, όταν άκουγε ότι ο Μεσσίας θα είναι παθητός, την πλευρά αυτήν την παρέτρεχε και δεν την πρόσεχε. Και πρόσεχε την άλλη πλευρά του Μεσσίου, ότι θα ήταν ένδοξος. Έτσι λοιπόν, εις το λαό ήταν διάθετος η αντίληψη ότι ο Μεσσίας δεν πεθαίνει, ότι ο Μεσσίας θα φέρει μια χρυσή εποχή και θα είναι ένας εθνικός απελευθερωτής. Δηλαδή, πλήρης διαστροφή των προφητικών κειμένων. Έτσι, μιλώντας ο Κύριος για το θάνατό του και μάλιστα τον σταυρικό του θάνατο, ο όχλος ενόμισε ότι επρόκειτο περί άλλου προσώπου. Ήταν πολύ φυσικό. Και μάλιστα όταν ο ίδιος ο Κύριος αυτό ονομάζεται Υιός του ανθρώπου. Και τότε ακριβώς θέτει το ερώτημα ο όχλος: τι σε αστινούτος ο Υιός του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου? Εσύ είσαι ο Μεσσίας, αλλά εσύ λες ότι είσαι Υιός του ανθρώπου. Τότε άλλος ο Μεσσίας και άλλος ο Υιός του ανθρώπου. Ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου? Αλλά και εμείς θα θέλαμε να μάθουμε, αγαπητοί μου, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η περίπτωση, τι σημαίνει αυτό το όνομα που ο Κύριος εξέλεξε για τον εαυτό του ο ίδιος ο Κύριος. Υιός του ανθρώπου. Ο Υιός του ανθρώπου. Το όνομα αυτό, ο Υιός του ανθρώπου, είναι αληθές ότι χρησιμοποιήθηκε από τον Κύριο 80 φορές. Δηλαδή, 80 φορές είναι καταγραμμένο εις τα Ευαγγέλια, δηλαδή πυκνότατα. Και αποτελεί, όπως βλέπουμε και θα δούμε, το κυριότατον όνομά του. Μέσα σε ένα πλήθος άλλα ονόματα που έχει ο Ιησούς Χριστός, είναι και αυτό, ο Υιός του ανθρώπου, και έχει ένα πολύ μεγάλο θεολογικό βάθος. Το όνομα μάλιστα αυτό έρχεται πλάι στο όνομα ο Υιός του Θεού.
και θέλει με αυτό να εκφράσει αυτή τη θεία φύση Υιός του Θεού, ενώ και μάλιστα και την θεία σχέση που έχει με τον Πατέρα, ενώ το όνομα Υιός του ανθρώπου έρχεται να εκφράσει την ανθρωπίνη φύση και τη σχέση του με τους ανθρώπους. Έτσι θα λέγαμε ότι αυτά τα δύο ονόματα θα μπορούσαν να εκφραστούν μέσα σε μόνον ένα όνομα, εκείνο το οποίο ήδη η Εκκλησία δια το πρόσωπο του Ιησού Χριστού χρησιμοποιεί, Θεάνθρωπος. Διότι Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου θα πει τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Και όποιος πράγματι θέλει να ορθοδοξεί στην πίστη του, πρέπει να δεχθεί και τις δύο αυτές πλευρές, ότι ο Ιησούς είναι ο τέλειος Θεός, Υιός του Θεού, και ο τέλειος άνθρωπος, ο Υιός του ανθρώπου, με δύο φύσεις τέλειες, ηνωμένες ασύγχυτα, και που εκφράζουν αυτές οι δύο φύσεις αυτό το όνομα που σας είπα, Θεάνθρωπος. Αλλά ας προσεγγίσουμε, αγαπητοί μου, το όνομα Υιός του ανθρώπου. Το όνομα αυτό ο Κύριος, σας είπα, απαρχής το προτιμά. Είναι το όνομα το καθ' αυτό που θέλει όταν πάντοτε ομιλεί. Έτσι, επί παραδείγμα, διέλεγε εις τους Φαρισαίους ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες, ή ακόμα ότι ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου, ή ακόμα ο Υιός του ανθρώπου θα δώσει το σημείο του Ιωνά με την ταφή του και την αναστασή του. Ακόμη, αν θέλετε, ερωτά τους μαθητάς του εκείνη την περίφημη ερώτηση που ελήφθη, η περίφημη απάντηση του Απόστολου Πέτρου: τι να μελέγουσιν οι άνθρωποι είναι τον Υιόν του ανθρώπου? Για μένα τον Υιόν του ανθρώπου οι άνθρωποι τι λένε? Βέβαια πρέπει να σας πω, γιατί και παρέλειψα και ζητώ συγγνώμη, η έκφραση, η περίφραση Υιός ανθρώπου σημαίνει άνθρωπο, όπως υπάρχει και η περίφραση Υιόν υποζυγίου, είναι πάλι μέσα στην Αγία Γραφή και αναφέρεται σε εκείνο το πολαράκι, το μικρό το γαϊδουράκι που ο Κύριος χρησιμοποίησε για να καθίσει να εισέλθει θριαμβευτικά εις την Ιερουσαλήμ. Λέγεται Υιός υποζυγίου. Λέει το παιδί του υποζυγίου. Και τι είναι ο Υιός του υποζυγίου? Και αυτό υποζύγιο. Και τι είναι ο Υιός του ανθρώπου? Άνθρωπος. Συνεπώς, η περίφραση Υιός ανθρώπου είναι εβραϊκή, αυτή είναι στην εβραϊκή φιλολογία, σημαίνει άνθρωπο. Αλλά επειδή η εβραϊκή γλώσσα χρησιμοποιεί πάρα πολλές φορές περιφράσεις, και οι περιφράσεις αυτές την κάνουν πιο πλουσία στην έκφρασή της, γι' αυτό το λόγο λέγεται Υιός ανθρώπου. Έτσι είναι ακόμη άξιον προσοχής ότι στα Ευαγγέλια το όνομα αυτό τίθεται πάντοτε ενάρθρο, δηλαδή ο Υιός του ανθρώπου. Εγώ είμαι ο Υιός του ανθρώπου, όχι Υιός ανθρώπου, διότι Υιός ανθρώπου θα μπορούσε να υποθεί ο κάθε άνθρωπος, όπως σας εξήγησα προηγουμένως. Και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος, αλλά είναι ο ένας άνθρωπος. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος. Και μάλιστα αυτός ο μοναδικός άνθρωπος είναι προπάντων των αιώνων προκαθορισμένος άνθρωπος. Αυτός που στάθηκε αληθινά Υιός ανθρώπου και πρώτου Αδάμου. Διότι, σημειώσατε, δεν έγινε ο Ιησούς κατά την εικόνα του Αδάμ, δηλαδή άνθρωπος, αλλά ο Αδάμ έγινε κατά την εικόνα του
λόγω του Θεού, μέλλοντος να ενανθρωπίσει, και συνεπώς είναι ο κατεξοχήν κατεξοχήν Υιός ανθρώπου, το αιώνιον πρότυπο βάση του οποίου θα δημιουργείτο ο Αδάμ και οι μετέπειτα άνθρωποι. Αυτό το λέγει με άλλη έκφραση και με άλλο όνομα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, που λέγει ότι είναι το εσφαγμένον αρνίον προκαταβολής κόσμου. Όταν λέγει αρνίον, αμέσως εννοεί άνθρωπον ο οποίος πρόκειται να θυσιαστεί. Τονίζεται, διότι τα αρνία προσφέρονται προς θυσίαν, αλλά τονίζεται ακόμα και η λέξη, ο χαρακτηρισμός εσφαγμένων, για να δείξει ότι είναι εκείνος ο οποίος θα εγίνεται ο άνθρωπος και θα εθυσιάζεται. Και μάλιστα προκαταβολής κόσμου. Είναι το αιώνιον θα λέγαμε σχέδιο του Θεού. Ο ένας και μοναδικός αυτός κυριότατα και κατεξοχήν άνθρωπος, ο προκαταβολής κόσμου. Πριν δηλαδή γίνει, μπει το θεμέλιο του κόσμου, το θεμέλιο της δημιουργίας. Και μάλιστα ο ίδιος ο Χριστός στην Αποκάλυψη λέγει ότι εγώ είμαι εκείνος που πέθανα και να στέκομαι. Γι' αυτό είναι το εσφαγμένον αρνίον και εστικός. Εκείνο το οποίο εσφάγει και στέκεται. Πώς εσφάγει και στέκεται? Διότι όλα αυτά τα περίεργα πράγματα, γιατί στην μία αντιλογικά, έρχονται να δώσουν το μέτρο αντιθέτων πραγμάτων. Ότι δηλαδή ο Υιός του Θεού είναι και Υιός ανθρώπου. Και ότι εκείνος που πέθανε επί του Σταυρού ανεστήθη. Γι' αυτό είναι το εσφαγμένον με αρνίον, αλλά και εστικός. Εκείνο που στέκεται δηλαδή. Έτσι αυτός ο ένας, ο μοναδικός άνθρωπος, είναι ο άσπιος, είναι ο Άγιος, είναι ο τέλειος, είναι εκείνος που θα σταθεί ο σωτήρ των ανθρώπων. Θέτω εκείνος που ο Θεός υπεσχέθη στους πρωτοπλάστους ότι θα ήρθε το εκ της γυναικός εκ της Εύας, εκ της Παρθένου, και θα ήτο αυτός η προσδοκία των εθνών κατά την προφητεία του Ιακώβ, και που αυτός θα πατούσε το κεφάλι του όφεως, του αρχαίου, αυτού εχθρού του ανθρώπου. Και ακόμα θα ήτο ο νέος Αδάμ, ο Υιός της Επαγγελίας, που εδόθη στον Αβραάμ, ότι εκ του σπέρματός του θα ήτο εκείνος ο οποίος θα ήρθε το να σώσει και τον Αβραάμ και το λαό του. Και ποιο λαό του? Όχι τον εξαίματος λαό του, αλλά τον λαό εκείνων που θα εγίνετο εκ της πίστεως. Διότι ο Αβραάμ επίστευσε και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνη. Συνεπώς ο Αβραάμ έχει ως απογόνους όσους πιστεύουν, και όσοι, και όχι όσοι είναι εξαίματος. Εμείς είμεθα που πιστεύουμε στον Χριστό, είμεθα οι απόγονοι του Αβραάμ. Δηλαδή η Εκκλησία είναι η απόγονη του Αβραάμ και δεν είναι οι εξαίματος Εβραίοι που έμειναν άπιστοι. Γι' αυτό ο Κύριος σημειώνει και λέγει κάτι καταπληκτικό, ότι ο Αβραάμ περίμενε τη δική μου την ημέρα. Ποια ημέρα? Της ενανθρωπίσεως, δηλαδή την εκπλήρωση της μεγάλης υποσχέσεως. Την είδε και χάρη. Εκείνοι δεν ξεπλάγησαν, τίποτα δεν καταλάβαιναν, τίποτε, και του λένε δεν είσαι ούτε 50 χρονών άνθρωπος και λες ότι ο Αβραάμ περίμενε να δει τη δική σου την ημέρα, ο οποίος είχε ζήσει πριν από 2000 χρόνια. Και τότε λέγει ο Κύριος εκείνον τον βαθιστόχαστον λόγο: σας βεβαιώνω, πριν γίνει ο Αβραάμ, συνεπώς είναι κτίσμα, εγώ ημί. Όχι ήμουν, ημί πάντοτε. Εγώ υπάρχω πάντοτε. Έτσι βλέπει κανείς μέσα σε αυτά τα αντιθετικά ονόματα να ξεπηδά το αληθινόν πρόσωπον
του Ιησού Χριστού, η αληθινή του ταυτότητα, ότι είναι ο Υιός του Θεού και ο Υιός του ανθρώπου. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί ακριβώς ο Υιός του Θεού αγαπούσε τον άνθρωπο. Αν θέλετε ακόμη, το όνομα αυτό ήταν μία πρόκληση Υιός ανθρώπου, και έπρεπε για να ερευνηθεί το βάθος να ανακαλυφθεί η άλλη πλευρά. Ποια πλευρά? Η Θεία πλευρά. Ωστόσο όμως βλέπαμε ότι ο Ιησούς παίρνει ένα όνομα που δείχνει ταπείνωση Υιός ανθρώπου. Θα το δούμε και λίγο πιο κάτω αυτό. Δηλαδή εκφράζει μία κένωση του Υιού του Θεού, το και με έψιλον. Δηλαδή όχι ότι άδειασε από θεότητα ο Υιός του Θεού, ποτέ, αλλά περιέβαλε ταπείνωση, ώστε αυτό το ότι ο Θεός παραλαμβάνει και περιβάλλεται αυτήν την εσχάτην ταπείνωση που είναι εις το πρόσωπο ενός ανθρώπου, και μάλιστα ενός ανθρώπου που θα εξουθενωθεί και θα σταυρωθεί, αποτελεί το βαθύτερο μυστήριο της αγάπης του Θεού, που ανθρωπίνη διάνοια δεν μπορεί, αγαπητοί μου, να συλλάβει. Επειδή λοιπόν το όνομα Υιός του ανθρώπου εκφράζει και το Υιός του Θεού, σκεφτείτε ότι ως Θεός είναι αμήτωρ κατά την θεία φύση, και απάτωρ, χωρίς πατέρα, κατά την ανθρωπίνη φύση, αγενεαλόγητος κατά την θεία φύση, γενεαλογημένος κατά την ανθρωπίνη φύση. Ταυτόχρονα αυτό το όνομα Υιός του ανθρώπου εκφράζει δύο αντιθετικά πράγματα: την ταπείνωση και τη δόξα, τον πόνο και τη χαρά, τον σταυρό και την ανάσταση, τον διωγμό και το θρίαμβο, την αφάνεια και το μεγαλείο, τη θυσία και τη σωτηρία. Μην ξεχνάτε δε ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Υιού του ανθρώπου, και συνεπώς ό,τι κατηγορείται, ό,τι αναφέρεται εις τον Υιόν του ανθρώπου, κατηγορείται και αναφέρεται εις την Εκκλησία. Γι' αυτό η Εκκλησία κινείται έτσι μέσα στην ιστορία, διαδόξης και ατιμίας, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, να μην πολυπραγμανώ και αναφέρω πολλούς χαρακτηρισμούς σαν για αυτούς που σας είπα. Ακόμα, στην Παλαιά Διαθήκη προβάλλεται στο καταπληκτικό εκείνο όραμα του Δανίλη ως Υιός ανθρώπου. Ως Υιός ανθρώπου, εκείνο το ως σημαίνει ότι ναι, τον βλέπω εγώ Υιόν ανθρώπου, αλλά και ταυτόχρονα δεν είναι. Τι είναι? Είναι η άλλη όψη, είναι ο Υιός του Θεού, ερχόμενος επί των νεφελών, και που ο παλαιός των ημερών, δηλαδή ο πατήρ, του δίδει την αρχή και την τιμή και την βασιλεία. Έτσι ακούει ο Δανίλης στο όραμα ότι πάντες οι λαοί, φιλέ, γλώσσε, αυτό δουλεύσουσι, η εξουσία αυτού εξουσία αιώνιος, ή της ου παρελεύσετε, και η βασιλεία αυτού ου διαφθαρίσετε. Στον Δανίλη 7ο κεφάλαιο, στίχη 13-14. Ακόμη, αγαπητοί μου, στην Παλαιά Διαθήκη περιγράφεται η αθλειότης του Υιού του ανθρώπου. Προσέξτε αυτό. Ποιου Υιού ανθρώπου τώρα? Του κάθε ανθρώπου. Προσέξτε, εμένα και εσάς. Του κάθε ανθρώπου η αθλειότης περιγράφεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι περιπίν, στο βιβλίο του Ιώβ, ο άνθρωπος ονομάζεται σαπρία. Ένα σάπιο πράγμα. Ακόμη το βιβλίο του Εκκλησιαστού τον λέει ματαιότητα. Ακόμη το ψαλτήρι τον αποκαλεί σκιά που γρήγορα περνά, άνθος που περνάει, που ξηραίνεται, σήμερα ήταν εδώ και δεν υπάρχει πια. Ακόμη χορτάρι και σκουλίκι. Και σκουλίκι, ο Υιός του ανθρώπου. Ποιος όμως τώρα είναι ο Υιός του ανθρώπου? Όχι ενάρθρος,
ανάρθρος, ο κάθε άνθρωπος. Γι' αυτό λέγει ο ψαλμοδός στον 21 ψαλμό, εγώ είμαι σκόλιξ και ουκ άνθρωπος, είμαι σκουλίκι και όχι άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθέλημα λαού. Η κοροϊδία των ανθρώπων και το εξουθέλημα, το παραπέταμα του λαού. Αγαπητοί μου, το πιστεύετε? Το πιστεύετε ότι αυτόν τον στίχον τον προσοικειώθη ο Υιός του ανθρώπου, ενάρθρος, που είναι ο Υιός του Θεού? Και ότι ένα από τα πάμπολα ονόματα του Υιού του Θεού είναι και το όνομα Σκόλιξ? Το λέγει προφητικά. Εγώ είμαι σκουλίκι και όχι άνθρωπος. Άλλο τώρα ότι η οικονομία, η αγάπη του Θεού, ώστε ο μεν σταυρός να είναι το άγγιστρον, το άγγιστρον, και επάνω να είναι το σώμα του Υιού του ανθρώπου, ο σκόλιξ, όπως ακριβώς ρίπτομε στη θάλασσα για να πιάσουμε το ψάρι, με το αγγίστρι και το δόλωμα, το σκουλίκι. Αυτό το σκουλίκι, αυτό το σώμα, αυτός ο Υιός του ανθρώπου, ταυτόχρονα έγινε η μεγάλη απάτη του διαβόλου, που εκεί ο διάβολος εξυπατήθη νομίζοντας ότι είναι ένας απλός άνθρωπος, διότι δεν έβλεπε τη θεότητα, τον εσταύρωσε επί του σταυρού και δια της θυσίας επήλθε η σωτηρία των ανθρώπων και η κατανίκηση του σατανά. Άλλη παράγραφο αυτό. Αλλά δείχνει ακόμα, αγαπητοί μου, με αυτές τις εκφράσεις, ότι αν ο Υιός του Θεού προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση και έγινε Υιός του ανθρώπου, ο οποίος Υιός ανθρώπου, ο κάθε άνθρωπος, είναι αυτά που σας είπα, τότε δείχνει ότι επλησίασε αφάνταστα πολύ αυτόν τον φτωχόν άνθρωπον και ήρθε να ταυτιστεί μαζί του από μια ακατανόητη αγάπη. Αν ερωτήσετε πόσο κοντά ήρθε ο Υιός του Θεού, τόσο κοντά ώστε να γίνει σκόλιξ και εξουθένημα λαού. Υιός ανθρώπου, τόσο κοντά, μα τόσο κοντά. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε πια τίποτα και να πούμε μακριά είναι ο Θεός. Ήρθε τόσο κοντά μας. Κυριολεκτικώς εξεμηδένισε πάσαν απόσταση μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Ακόμη ο Υιός του Θεού, ο Θεός Λόγος, αγαπητοί, αφού προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση και έγινε Υιός ανθρώπου, προσέξτε αυτό, αυτήν την ανθρωπίνη φύση ουδέποτε θα την αποβάλει, αλλά τι, την συναπεκόμισε ανερχόμενος, αναλαμβανόμενος εις των ουρανών. Γιατί αυτή η ανθρωπίνη φύση με τα στίγματα των παθών αποτελεί τα αιώνια διάσημά του μιας ανυπερβλήτου και ακατανοητού αγάπης. Έτσι ο Υιός ανθρώπου θα ξανάρθει για να πάρει τους δικαίους κατά τη Δευτέρα του παρουσία και να τους οδηγήσει μαζί με τους Αγίους Αγγέλους εις την Βασιλεία τη δική του. Και εκεί στη Βασιλεία τη δική του θα είναι πάντοτε ως Υιός ανθρώπου μετά των Υιών των ανθρώπων, σε μια βασιλεία θεανθρώπινη, σε μια βασιλεία ακατανόητη, που εκεί θα είναι ο Θεός και οι άνθρωποι μαζί του. Αγαπητοί μου, είναι βαρισίμαντον το όνομα του Ιησού Χριστού ως Υιού του ανθρώπου. Δείχνει ότι σε αυτή την ανθρωπίνη φύση συναντάται ούτε λίγο ούτε πολύ αυτή η ανθρωπότητα. Σε αυτήν αναγνωρίζεται το γένος το δικό μας και γίνεται εκείνος μεν πρωτότοκος αδελφός μας και εμείς αδελφοί του, που μας προσαγάγει στον Πατέρα και γινόμεθα κατά χάρη τέκνα του ουρανίου Πατρός. Είναι ο νέος Αδάμ που υστόθησε, όσοι τον δεχθούν γίνονται παιδιά του νέου Αδάμ, ενώ ο παλαιός αστόχησε, αυτού του δικαιωμένου Αδάμ, του αθανάτου και Αγίου Αδάμ. Έτσι αυτές οι εορταστικές ημέρες που διερχόμεθα της Μεγάλης Εβδομάδος
μας ξεπλήγουν κατά έναν θαυμαστόν τρόπο, αγαπητοί, τόσο την ανθρωπίνη φύση του Υιού του Θεού, του Υιού του ανθρώπου, του κατεξοχήν Υιού του ανθρώπου, στα πάθη που βλέπουμε στα πάθη, όσο και τη Θεία του φύση στην ανάληψή του και στην Ανάστασή του και στην ανάληψή του. Έτσι, αγαπητοί, θα ζήσουμε το μυστήριο του Υιού του ανθρώπου, που στο βάθος είναι το δικό μας μυστήριο. Είναι το μυστήριο της αθανατοποιήσεως και της αφθαρτοποιήσεως αυτής της ανθρωπίνης μας φύσεως. Βλέπετε πως εργάστηκε ο Υιός του Θεού ως Υιός ανθρώπου το έργο της σωτηρίας. Μπορούσε με ένα πρόσταγμα να σώσει την ανθρωπότητα, όπως λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος. Μόνο με ένα πρόσταγμα. Θέλω να γίνει αυτό. Αλλά μπαίνει μέσα στην περιπέτεια της ελευθερίας, μέσα σε εκείνη την περιπέτεια της προαιρέσεως του ανθρώπου, και γίνεται αυτό που γίνεται για να δείξει, όπως λέγει πάλι ο Άγιος Πατήρ, να δείξει πόσο αγαπά τον άνθρωπο. Πέστε μου, εκείνος που κατενόησε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, μπορεί πια να μην τον αγαπά σαν το μοναδικό πρόσωπο που οφείλει στη ζωή του να αγαπήσει?